Αναζητείται ένας Αμερικανός μπασκετμπολίστας της ομάδας του Περιστερίου, καθώς τον κατήγγειλε η σύντροφός του ότι την έπιασε από το λαιμό, τη χτύπησε με χαστούκια στο πρόσωπο και τέλος τη δάγκωσε και στην πλάτη. Ο μπασκετμπολίστας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γεννημένος το 1994. Η Αμερικανίδα σύντροφός του 30χρονου, επίσης αθλήτρια, κατήγγειλε το βράδυ της Παρασκευής στο τμήμα της Ομόνοιας ότι ο μπασκετμπολίστας της ομάδας των Δυτικών Προαστίων την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα οι αρχές να ερευνούν την περιοχή του Περιστερίου, όπου διαμένει για να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες των αρχών, ο 30χρονος εξακολουθεί να παραμένει άφαντος, ενώ η σύντροφός του τον έχει μηνύσει για πρόκληση σωματικών βλαβών. Τον παίκτη αναζήτησαν στο Περιστέρι αλλά και στο ΆΚΑ, στο περιθώριο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Δεν εμφανίστηκε όμως να παίξει, καθώς δήλωσε ασθένεια.